τραγικότατα λάθη που κάνεις στις διακοπές και μένεις χοντρός. Το λάθος νούμερο ένα που κάνεις και παχαίνεις στις διακοπές είναι ότι πας και τρως στο ξενοδοχείο σου πρωινό. μαν, ξαρώ, μη μου κόψεις το πρωινό στο ξενοδοχείο. Μία φορά και εγώ το χρόνο πάω διακοπές. Δεν πας μία φορά το χρόνο, ξεκινήσουμε από εκεί. Πας κάθε δεύτερο σου κου. Ωραία. Έχει μπουφέ το ξενοδοχείο. Μα το έχω πληρώσει. Έχει πληρώσει το να είσαι χοντρό. Εντάξει. Ακούστε εδώ παιδιά. Διακοπές θα κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε δεύτερη εβδομάδα στην Ελλάδα είμαστε. Πετάγε, πα εκεί, πετάγε, πα παρακεί, πα στη θεία, πα στο εξοχικό. Διακοπέ θα κάνουμε, διακοπέ να. Αυτή η προσπάθεια που κάνει, θα την κάνει μία φορά. Και πρέπει να την κάνει σωστά. Μία φορά, μη φας πρωινό ρε φίλε στο ξενοδοχείο, τι θα γίνει. Έλεος ε, πια με αυτό το πράγμα. Ξεκινάει από εκεί το κακό. Ξεκινάει από το πρωινό και μετά κάθε 3 ώρες πεινά, κάθε 3 ώρες τρως, παγωτό, καφέ, αυτό, να τάλω, τσάκα 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 και το βράδυ στο τραπέζι εκεί στην ταβέρνα γίνεται το έλα να δεις και εσύ μια ζωή τα ίδια μια ζωή με την κοιλούμπα, μια ζωή να νιώθεις άσχημα οπότε κάνε μια δέσμευση στον εαυτό σου, πες ρε φίλε θα φάω, θα κάνω, θα ράνω, αλλά πρωινό δεν θα φάω ρε φίλε όχι, εντάξει, γιατί από εκεί ξεκινάει η καταστροφή και πέφτει ο μεταβολισμό, κρασάρεται γιατί τα επίπεδα ινσουλίνης <coughs> και δεν έχει καμία μηδέν. Μηδέν ελπίδα μετά να κάνει το οτιδήποτε. Οπότε πρωινό, σκουπίδια ακόμα και σε ξενοδοχείο με μπουφέ. Εκτό αν θε να μείνει ίδιο για πάντα. Επόμενο τραγικό λάθο είναι το τι τρώσει στην παραλία. Α, λέει, πήγα παραλία, πήρα ένα σαντουιτσάκι. Το βλέπω εγώ το σαντουιτσάκι. Χίλιε θερμίδε το σαντουιτσάκι. Εντάξει, αυτό δεν είναι σαντουιτσάκι σαντουιτσάρα. Και η σαντουιτσάρα δημιουργεί την κοιλάρα. Θε να ξεφορτωθεί την κοιλάρα, πρέπει να φύγει η σαντουιτσάρα. Οπότε ξεκινά που ξεκινά με το πρωινό εκεί κοπανά στο ξενοδοχείο, πα μετά παραλία, παίρνει και ένα σάντουιτ με το συμπάθειο, μπαγκέντα εκεί πέρα χίλιε θερμίδε και δεν βλέπει άσπρη μέρα. Πού να δει άσπρη μέρα, ρε φίλε. Το μόνο πράγμα που θα πρέπει να παίρνει στην παραλία είναι ή καρπούζι ή άντε κανακρακεράκι κρακεράκι από αυτά που έχουμε τη συνταγή που βγαίνει 50-100 θερμίδε το ένα. Τέλο, δεν παίρνει ούτε σάντουιτ, ούτε τόστ, ούτε φυσικού χυμού, ούτε τίποτα. Εντάξει, πήγαινε στην παραλία, κάνε ένα κολύμπι, κάτσε τη ξαπλώστρα και το ράψε επιτέλου το ρημάδι να πούμε θε να τρώ κάθε δύο λεπτά. Δεν μπορεί να κάτσει στη θέση σου να πούμε δύο λεπτά. Έλεω πια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο το οποίο είναι η ταβέρνα. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πας στη ταβέρνα και εκεί γίνεται το έλα να δει. εκεί γίνεται το... Δεν θυμάμαι, είχα χολώσει ή πια, δεν θα σου εξηγήσω. Αυτό γίνεται στην ταβέρνα. Τα βάζεις εκεί όλα κάτω και αν δεν το καθαρίσεις το, 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 το τραπέζι όλο 10 φορές και δεν φωνάχεις 10 φορές στο σερβιτόρο, δεν θα είσαι χάσει. Πρέπει να σταματήσει αυτή η τρέλα, εντάξει, να πα στην ταβέρνα, πα με πλάνο. Πας με πλάνο, εντάξει. Άντε να φας παραπάνω, φας διπλή μερίδα. Δεν φας όλο το τραπέζι 10 φορές. Αλλιώς Καλή νύχτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Εντάξει. Και όπω είπαμε, διακοπέ θα πα συνέχεια. Μία φορά πρέπει να κάνει κάτι σωστό για τον εαυτό σου και επιτέλου να πετύχει κάτι παραπάνω από αυτό που έκανε μέχρι τώρα. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο τραγικό λάθο, το οποίο είναι ότι θα πιει καφέ με το που ξυπνήσει και πολλέ φορέ αυτό ο καφέ μπορεί να έχει και ζάχαρη ή γάλα μέσα. Έλα, μωρέ, διακοπέ είμαστε. Ξεκινά μπαπ, καφέ, κατεβάζει στο ξενοδοχείο και μετά πα κάτω στο μπουφέ, τα σαρώνει όλα και από εκεί ξεκινάει η καταστροφή. Δεν πρέπει να πίνεις καφέ με το που ξυπνάς, όπου και να σε. Πρέπει να περιμένεις τουλάχιστον μισή με μία ώρα και μετά να πιεις το καφέ. Εντάξει, αλλιώς θα καταστραφεί με ο μεταβολισμός σου. Γιατί με το που ξυπνάς τα επίπεδα στρες είναι ψηλά στον οργανισμό σου. Και αν πιεις καφέ με το που ξυπνήσεις, εκεί είναι που καταστρέφει το μεταβολισμό Εντάξει, οπότε δεν πίνεις καφέ με το που ξυπνάς, δεν κατεβαίνει στο ξενοδοχείο, δεν τρως τον κόλο σου κάθε δύο ώρες, δεν παίρνει το σάντουιτς στην παραλία, δεν δύο φορέ την ταβέρνα την ημέρα, όπου αυτέ οι δύο φορέ είναι σαν δύο εβδομάδε φαγητού. Εντάξει. Αν κάνει αυτά τα βασικά πράγματα, έχει μια ελπίδα να δει και μια άσπρη μέρα. Αλλιώ, κλαφτα χαράλαμπε. Τώρα, εάν θε να χάσει την κυλούμπα μέχρι το 15 Αύγουστο, χωρί πίνακε στερήσει, ενώ είσαι στι παραλίε και τι διακοπέ, αυτό που θα σου πρότεινα είναι να με ακολουθήσει στο Instagram. Εντάξει, ακολούθησε με στο Instagram, μπορεί να μου στείλει και ένα μηνυματάκι, να τα πούμε λίγο, να σε βοηθήσει και λίγο δωρεάν, και να σου στείλει και καμιά δίαιτα, και να πετύχει και κάτι παραπάνω. Εντάξει, οπότε ακολούθησε με στο Instagram, μην το ξεχάσει.